Καλησπέρα παιδες, Μπέιζ εδώ και σήμερα θα παίξουμε Forever Alone Craft, αλλά θα με ρωτήσετε γιατί in the world αποφάσισα να αρχίσω τη σειρά από την αρχή για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν ήξερα τι να κάνω πλέον. Δεύτερον, γιατί δεν ήθελα καν να μπαίνω σε αυτό το world, το είχα βαρεθεί, δεν θέλω να παίζω άλλο εκεί. Τέτοια φάση, ήταν τόσο άσχημη η κατάσταση. Οπότε, να φύγει το καλό εδώ λίγο από εδώ. Forever Alone Craft Version 2. Λοιπόν, ακούστε πώς θα πάει αυτό το world. Τώρα να το κάνω hardcore, όχι γιατί θα πεθάνω με τη μία επειδή είμαι noob, οπότε θα σταματήσει με τη μία η σειρά. Οπότε, βάλουμε survival, create new world. New world. Building terrain. Building terrain. Building terrain! Και ίσως το καλύτερο σπον που μπορούσε να μου κάνει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σε αυτή τη σειρά? Σε αυτή τη σειρά αυτό που θα κάνουμε είναι ουσιαστικά βασικά την πρώτη μέρα, το πρώτο επεισόδιο δηλαδή αυτό, θα πάω να σκάψω το κανομάιν, θα βρω iron και έτσι. Και από τα επόμενα επεισόδια, δηλαδή από τα σχόλια που θα αφήσετε κάτω σε αυτό το βίντεο, θέλω να μου αφήνετε, πώς λέγονται, challenges, να μου αφήνετε προκλήσεις να κάνω. Τι θέλετε να χτίσω, τι θέλετε να κάνω. Και το πιο τρελό παύλα ηλίθιο που βρω, ίσως να διαλέξω αυτό, ίσως. Πράγμα το οποίο να μπορώ να το κάνω, έτσι, σε ένα επεισόδιο, όχι. Βρεις 20.000 διαμάντια, πες, έκλασα. Αυτό δεν κολλάει πουθενά, αλλά συνήθως αυτό λέτε. Γιατί ήταν από παλιό επεισόδιο και το κολλήσατε. Οπότε ας μαζέψουμε λίγο wood. Wood είναι πάντα καλό. Το wood είναι αρκετά καλό στην περίπτωση που θες να επιβιώσεις, να αρχίσεις, να χτίσεις κάτι, να κάνεις εργαλεία. Δεν θα κάνουμε σπίτια, δεν θα κάνουμε καθόλου building. Εκτός άμα το ζητάτε σε challenge. Σε αυτό το θέλω να παίξω Minecraft. Να ευχαριστηθώ αυτό που κάνω, αλλιώς δεν είναι καλό αυτό που κάνεις αν δεν το ευχαριστιέσαι. Γενικά στα βίντεο. Αν δεν σου αρέσει το βίντεο που κάνεις, μην το κάνεις upload. Αυτό ήταν η συμβουλή και τα νέα κανάλια. Η συμβουλή της ημέρας για τους νέους YouTubers. Θα αφήνουμε και μια συμβουλή. Εάν δεν σας αρέσει το βίντεο το οποίο γυρίσατε, σβήστε το και ξαναγυρίσετε το. Έτσι. Γιατί αν δεν σας αρέσει εσάς, προφανώς δεν θα αρέσει και σε αυτούς που το θα το δουν. Και λογικά δεν θα πάρετε προβολές. Αν πάρετε προβολές, θα πάρετε και dislikes άμα δεν είναι καλό το βίντεο. Πότε θα φτιάξουμε μερικά εργαλεία. Εσένα, Ρίστε! Ο Αρίστος είναι από τα παλιά επεισόδια, έτσι ονομάζω τις αγελάδες από εδώ και πέρα. Δεν θα σε αφήσω να επιβιώσεις. Θα σε σκοτώσω. Θα σου κάνω τη ζωή σου δύσκολη. Θα σε σκοτώσω αργά και βασανιστικά. Πολύ αργά. Λοιπόν. Τζάμπα το κάνω αυτό. Τζάμπα το κάνω αυτό. Τζάμπα, τζάμπα γουντ. Τζάμπα γουντ. Τζάμπα γουντ. Λοιπόν. Πάμε να σκοτώσουμε τον Αρίστο. Οι αγελάδες θα λέγονται Αρίστη. Είδα έναν Αρίστο. Όπως λέει ο tweet, ξέρω. Νομίζω πως είδα ένα γατούλι. Είδα ένα γατούλι. Τι λέω, Θεέ μου. Τι λέω, Θεέ μου. Θεέ μου, τι λέω. Θεέ μου, τι λέω. Πού είναι ο Χριστάρας όταν το χρειάζεσαι. Πού είναι ο Χριστάρας, ρε φίλε. Ρε φίλο Χριστάρας. Από εκεί διακρίνω γουρούνι. Το οποίο δεν είναι καν γουρούνι. Είδα κόκκινα, ρε παιδί μου, έτσι λίγο. Και είδα τριαντάφυλλο και το νόμιζα για γουρούνι. Καλή φάση. Καλή φάση. Είναι από τις καλύτερες φάσεις. Είναι από εκείνες φάσεις που λες. Είδα γουρούνι. Ω, νομίζω πως είδα ένα γουρούνι και τώρα θα έχω φαγητό. Και μετά καταλαβαίνεις πως δεν είδες γουρούνι. Ή στην περίπτωση που έχεις sugar canes γύρω-γύρω, μερικές φορές μπερδεύεσαι και νομίζω ότι είναι creeper. Ή άμα είσαι σε swamp biome μπερδεύεσαι και νομίζω ότι είναι slime. Ή ελπίζω να μην γίνεται μόνο σε μένα αυτό γιατί θεωρούμε τρελός έτσι. Τελικά δεν έχει γουρούνι. Είναι απλά τριαντάφυλλο. Είναι απλά τριαντάφυλλο και από εκεί είδα πέτρα. Θα μαζέψουμε και πέτρα. Η πέτρα είναι χρήσιμη. Και επειδή ζητάτε πολύ Forever Alone Craft, να η ιδέα μου για να έχετε πιο συχνά Forever Alone Craft videos. Πώς σας φαίνεται η ιδέα μου? Τι λέτε γι' αυτό? Θέλω κάτι το οποίο να έχετε κι εσείς, να συμμετέχετε κι εσείς σε αυτό. Να μην είναι απλά F9 και μιλάω και με βλέπετε. Κάτι το οποίο θα είναι αρκετά ωραίο. Πιστεύω. Πιστεύω. Πως αν είχε και καλές προτάσεις από εσάς, πιστεύω ότι θα τα πάμε αρκετά καλά. Γιατί αν τα πάμε αρκετά καλά σημαίνει ότι Iron... Δεν σημαίνει ότι Iron, σημαίνει ότι θα γυρίσουμε και άλλα επεισόδια. Το οποίο σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα κάνω μια σειρά η οποία θα διαρκήσει. Οπότε, σε αυτό θα έχετε και εσείς ευθύνη πλέον. Τι εννοώ με αυτό? Το αν θέλετε να συνεχίσει η σειρά ή να βλέπετε πιο συχνά τέτοια επεισόδια,
θέλω καλές προτάσεις. Αν οι προτάσεις είναι όλες ίδιες και επαναλαμβανόμενες, τότε δεν θα μπορέσω να κάνω κάτι πέρα από το να σκεφτώ να κάνω κάποιο βίντεο εγώ. Και γενικά δεν έχω μεγάλη φαντασία σε τέτοιου τύπου πράγματα. Το να κάτσω και να βγάλω μια ιστοριούλα μου είναι πολύ απλό. Όπως έχετε δει και σε άλλα επεισόδια του τύπου η κόκκινη σκουφίτσα δεν παντρεύτηκε τον Λύκο γιατί ο Λύκος δεν είχε αμάξι δίζελ και μετά αγόρασε αμάξι δίζελ και δεν ήξερε τη Θεσσαλονίκη επειδή ήταν από Αθήνα. Τέτοιες μαλακίες. Αλλά όταν έρχεται, όταν είναι σε φάση. Έλα στο μυαλό μου, κατέβαζε ιδέες για να κάνω βίντεο. Όχι, δεν μου έρχονται πολλές. Και αυτό είναι ένας κύριος λόγος ο οποίος δεν κάνω πολύ Minecraft. Γιατί ξέρω, εγώ φτάνω σε ένα σημείο, κάνω φάρμες, κάνω σπίτια και μετά λέω τι κάνω από εδώ και πέρα. Γιατί, ποιος είμαι, τι κάνω, γιατί ζω. Τι δουλειά έχω εγώ στο Zeroland. Δηλαδή βλέπω τους άλλους που κάνουν κάστρα, κάνουν πόσα βίντεο. Και εγώ ξέρω, εγώ έχω κάνει ένα σπίτι, ένα πήγω δύο φάρμες και λέω. Τι κάνω εδώ ρε μαλάκα, γιατί είμαι εδώ μέσα. Αλλά από τη στιγμή που θα υπάρχουν καλές προτάσεις για βίντεο, σημαίνει ότι θα μπορέσω να κάνω κι εγώ κάτι. Βέβαια το ίδιο πράγμα έκανα και για το Zeroland, άμα είδατε το τελευταίο επεισόδιο Zeroland, που λέω, αν δεν το είδατε θα υπάρχει link κάτω στο description ή οτιδήποτε, που λέω ότι, περίμενε, σήπασε εδώ, σήπασε. Ότι κάντε με προτάσεις γιατί και εκεί μου τέλειωσαν ιδέες. Κάντε προτάσεις και είχα βάλει και τον πίνακα. Αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν μου έρχονται αρκετά καλές ιδέες. Αλλά τώρα mining, τώρα μαζί με coal είναι θεσπέσιο. Είναι κάτι το οποίο περιμένω το λύσω στη ζωή. Θέλω το εμένα να δω, να δείτε εμένα να μαζεύω coal. Ξέρω ότι πολλοί έχετε ξενερώσει γιατί θέλατε να δείτε το Building Project, αλλά επίσης εγώ δεν ξενερώσα καθόλου γιατί δεν ήθελα να δω τίποτα. Καταρχήν πες μου ότι δεν παίζω Peaceful. Εντάξει, πάρε καλά. Πρώτα χρειαζόμαστε φαγητό. Φαγητό είναι χρήσιμο για την επιβίωση ενός ανθρώπου. Στο Minecraft. Αλλά άμα βλέπατε ποτέ Pokémon ο Ash, σπάνια έτρωγε. Πολύ σπάνια. Όταν μαγείρευε ο Brock. Αλλά πολύ σπάνια έτρωγε. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κανονικά, έχοντας το skin του Ash, δεν θα πρέπει να πεινάω. Και για να τσεκάρω την ώρα. 7:51. Σύμβαλε και το. Και το intro θα έχει λίγο παραπάνω. 13 iron. Μπορώ να κάνω λίγη στολή. Θέλω 24 iron για να κάνω πανοπλία. Γιατί κάνω αυτή την κρυμάτσα. Πρέπει να το σταματήσω κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή πρέπει να σοβαρευτώ. Αλλά άμα σοβαρευτώ, λογικά αυτό σημαίνει ότι θα σταματήσω να κάνω βίντεο. Γιατί πλέον δεν θα υπάρχει λόγος να κάνω βίντεο αν είμαι σοβαρός. Είμαι αρκετά σοβαρός τώρα και δεν ξέρω. Σπάει πέτρα. Ενδιαφέρον. Συναρπαστικό. Καταπληκτικό. Θεσπέσιο. Ο Μπέις μαζεύει πέτρα. Γιατί ψιθυρίζω. Μήπως επειδή είναι 3 ώρα το βράδυ και δεν είχα τι να κάνω και είχα και την κάμερα εκεί πάνω. Θα σας πω τώρα βασικά. Πώς κάνει facecam. Θα σας πω τώρα πώς κάνω facecam. Καταρχήν, δεν έχω web κάμερα, οπότε στα live stream μην ζητάτε facecam. Είναι κανονική κάμερα. Πρώτον, τι κάνω εγώ για να κάνω facecam. Θυμάστε το PlayStation 2 το παλιό. Το χοντρό και την κουμούτσα που είναι και πάρα πολύ ψηλό. Βάλε. Έχω πάρει ένα βιβλίο, έναν τόμο, ο οποίος είναι τόσο περίπου. Τον έχω βάλει πίσω από την οθόνη. Πάνω σε αυτό έχω βάλει το PlayStation 2, το οποίο το γυρνάς ανάποδα και έχει χώρο για την κάμερα μου, η οποία είναι σαν κινητό. Η οποία όμως δεν στηρίζεται καλά, δηλαδή άμα κουνήσω το γραφείο δεν στηρίζεται καλά. Οπότε γύρισα γύρω-γύρω ζουλουτέπα από το PlayStation 2 για να βάλω την κάμερα, η οποία θα είναι στο ύψος πάνω από την οθόνη για να μην τη βάζω στα πλάγια και φαίνομαι πλάγια, να με βλέπετε face to face. Και ευτυχώς η κάμερα είναι καλή, ευτυχώς. Άμα ρωτάτε ποια κάμερα είναι, η Blogi PM5, PM5. Και βγάζω το βίντεο. Η κάμερα καταγράφει και ήχο, προφανώς. Και ήχο καταγράφει και το βίντεο.
Και βάζοντας το Sony Vegas εκεί πέρα στο timeline, πρώτα το βίντεο και από πάνω το facecam, την κάμερα δηλαδή, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να προσπαθήσω να συγχρονίσω τον ήχο που λέω καλησπέρα παιδες, όταν λέω καλησπέρα, εκεί το κόβω το βίντεο και συγχρονίσω το καλησπέρα παιδες από την κάμερα με το καλησπέρα παιδες από το βίντεο που έχω βγάλει με το Bandicam Pavla Fraps. Ένα από τα δύο χρησιμοποιώ ανάλογα. Συνήθως χρησιμοποιώ το Bandicam για να βλέπω από τη δίπλα οθόνη και τον χρόνο, γιατί δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά στην ποιότητα. Και κάνοντας αυτό, έχω συγχρονίσει την κάμερα με το βίντεο, το οποίο είναι πανεύκολο. Το μόνο που θέλει είναι λίγο μυαλό. Και αν δεν το διαθέτετε, δεν θα μπορέσετε να κάνετε κάτι στη ζωή σας. Και υποθέτω ότι έχετε μυαλό, γιατί είστε πανέξυπνες γαρίδες εσείς. Οπότε θα το καταφέρετε να το κάνετε και χωρίς να δείτε καν tutorial. Γιατί αυτό που σας είπα πιστεύω ότι ήταν αρκετό. Πάμε να βρούμε κι άλλο iron. Δεν ξέρω γιατί κάνω iron εργαλεία από τώρα. Ίσως να μην τα χρειάζομαι καν. Μιλάω πάρα πολύ. Αλλά αυτός είναι ο σκοπός του βίντεο. Πρέπει να μιλάς, Beans. Ένα crafting table. Craven. Torch. Πάμε πάνω, βρε. Πάμε πάνω. Ω, έχει κι άλλο iron. Iron λέω. Πες το. Κόλ, δεν το είδα το κόλ. Δεν το είδα καθόλου το κόλ. Επίσης θέλω να αρχίσω να μαθαίνω και redstone. Redstone. Έχω κάνει αρκετές προσπάθειες να μάθω. Βέβαια τα μαθαίνω. Μπορώ να μάθω πράγματα πάρα πολύ εύκολα. Έχω καλή μνήμη, αυτό είναι το καλό με μένα. Αλλά βαριέμαι και ξενερώνω πανεύκολα με το οτιδήποτε. Οπότε παρατάω σχεδόν τα πάντα πανεύκολα, όπως έχετε δει άλλωστε και με τις σειρές μου στο YouTube. Oh fuck. Γεια σου. Γεια σας βασικά. That was easy. Πες μου ότι βρήκα σκελετόν. Πες μου ότι βρήκα σκελετόν σπόνερ. Πες μου ότι βρήκα σκελετόν σπόνερ. Θα είμαι χαρούμενος για το υπόλοιπο της ζωής μου. Λοιπόν, σκοτώνεις αυτό. Πάσω σε εδώ. Και βάζεις αυτά. Είναι σκελετόν σπόνερ. Βρήκα σκελετόν σπόνερ από το πρώτο επεισόδιο. Βλέποντας το αυτό, αν το βλέπει ο Γούναρης αυτή τη στιγμή θα χτυπάει μπουνιά στην οθόνη και θα με βρει, γιατί λέει... Όχι, αυτό το παιδί δεν είναι καθόλου κολοφαρδές. Όχι, αυτό το άτομο. Αυτό το άτομο πρέπει να πεθάνει. Λέει από μέσα τώρα, Γουναρίς. Ο ορισμός της κολοφαρδίας πρέπει να είναι. Οπότε κάνω. Το πεθάνει κιόλα. Fuck, fuck, δεν έπρεπε να βάλω στα 30 FPS record. Κάτσε να κάνω regenerate license. Επίσης, όταν κάνω με 30 FPS record για max quality στο YouTube. Ψιλοκολλάει, έτσι το βλέπω εγώ, δεν μπορώ το χειριστώ καλά, το ίδιο πάει και με το prop hunt. Αλλά ποτέ δεν έβλεψα μια προσπάθεια. Πώς μου δίνει και από πίσω. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο πριν τελειώσω, 13 λεπτά, έχουμε 2 λεπτά, 15 λεπτά θα είναι το βίντεο περίπου πάνω κάτω, 15-16 και κοντά. Θέλω να φωτίσω την περιοχή, θέλω να φωτίσω το spawner και λογικά από το επόμενο επεισόδιο θα πάμε να το χτίσουμε. Είναι ζόμπι αυτό τώρα. Θα τους κλείσω απ' έξω, Τους έκλεισα λόλ. Γεια, παρακαλώ ψόφα, Ξέρω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσω. Τώρα αν τους πάθει θα ήταν μακράν καλύτερο. Αλλά γιατί όχι. Γιατί όχι, Mr. Skeleton Spawner. Για να βγάλουμε και τα coordinates. Τα coordinates. Βγάλε και ένα screenshot. Κάτσε βγάλουμε ένα ακόμα screenshot και για το thumbnail. Πόσο κολόφαρδος. Λοιπόν, για να μετέχεις μέσα. Το κλασικό, το χρυσό. Ποτέ δεν έχω πετύχει το δικό μου. Πάλι τα δύο χρυσά. Καλή φάση και saddle, οπότε μπορούμε να πάρουμε και άλογο. Με iron armor. Πόσο κολόφαρδος. Λοιπόν... μια χαρά, έχουμε και το μο... Τελευταία... Λατρεύω αυτό το μπλοκ. Αυτό το μπλοκ. Αυτό το μπλοκ. Το λατρεύω. Επίσης, πριν τελειώσω, πριν κλείσω να σας πω τα νέα updates για το... Για το κανάλι γενικά. Πρώτον, κάναμε σε,
έφτιαξα website, το οποίο παραπάνω το έχετε δείτε από live stream ή από οτιδήποτε. Θα είναι όλα στο description. Δεύτερον, στο site έχω βάλει tutorials για πώς θα φτιάξετε το server, πώς να μπείτε στο Zero Land, διάφορα πράγματα, πάντα τσεκάρετε. Τρίτον, φτιάχνω νέο server, Dreamcraft, από την αρχή, survival, ο οποίος θα μπει και στο Titanium, το lobby. Τέταρτον. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, δώστε το και στους φίλους σας στο Facebook, κοινοποιήστε το και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.